δρόμο. Καλημέρα, είπαμε. Να πούμε... Έτσι, δύο λόγια θα πούμε για τις προτεραιότητες σας, κύριε Υπουργέ. Από πού θα ξεκινήσετε. Και οδηγώ. Προσεκτικά με το οδηγώντας και μιλώντας. Βεβαίως. Γιατί θα με συλλάβει και ο συνάδελφός μου από το δημοσία τάξη. Σωστά, σωστά. Ο Γιάννης Πανούσης. Λοιπόν, για πάμε, κύριε Υπουργέ. Ποιες προτεραιότητες λοιπόν για ένα πολύ κρίσιμο Υπουργείο, κύριε Λαφαζάνη. Ποιες. Ναι, είναι πολλές οι προτεραιότητες. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με το σταμάτημα κάθε μορφής ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Τέλος στη λεγόμενη μικρή. Αυτό έχει γίνει νόμος του κράτους όμως, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει νόμος. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Οι νόμοι αλλάζουν. Ναι. Α, λέτε ότι τέλος η ιδιωτικοποίηση, δεν προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Όχι. Είναι σημαντικό αυτό, πολύ. Με κανένα τρόπο. Κύριε Υπουργέ, ούτε στο επίπεδο των δικτύων, ούτε στο επίπεδο των δικτύων προφανώς, ούτε στο επίπεδο της παραγωγής. Βεβαίως. Η ΔΕΗ θα παραμείνει ως ενιαίος όμιλος, υπό δημόσια ιδιοκτησία, πλειοψηφική δημόσια ιδιοκτησία και ασφαλώς δημόσια διεύθυνση και κοινωνικό έλεγχο. Η ΔΕΗ θα υπηρετήσει αποκλειστικά την ανάπτυξη, την παραγωγή της χώρας και βεβαίως το περιβάλλον. Και με μια αντίληψη επέκτασης. Βεβαίως θα αναπτυχθεί η ΔΕΗ, θα κάνει μια επιθετική παραγωγική πολιτική για την ενεργειακή ασφάλεια, επάρκεια της χώρας και βεβαίως με φτηνό ρεύμα. Θα έχει όμως ένα οικονομικό κόστος, κύριε Υπουργέ, αυτό, γιατί η ΔΕΗ δεν είναι κερδοφόρος. Βεβαίως θα έχει οικονομικό κόστος. Αλλά πιστεύουμε ότι η ΔΕΗ έχει δυνατότητες να εξοικονομήσει πόρους από πολλές άλλες πηγές, διότι η ΔΕΗ, όπως ξέρετε, καταληστεύεται και από μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Και εκεί θα επανεξετάσουμε όλες τις σχετικές συμβάσεις. Θα σταματήσουμε βεβαίως την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Το διαχειριστή του στήματος. Ναι, το διαχειριστή των δικτύων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Δεν είναι μέσα στο πρόγραμμά σας η αύξηση των τελών για τους πολίτες, εννοώ, για τους καταναλωτές. Όχι, όχι. Η προσπάθεια που θα καταβάλουμε από την πρώτη στιγμή είναι να κάνουμε πιο φθηνό το ρεύμα. Να μειώσουμε τις τιμές του ρεύματος. Η ηλεκτρική ενέργεια να συμβάλλει επομένως στην ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού ιστού της χώρας και βεβαίως να ανακουφίσει τα νοικοκυριά. Πρώτο αυτά μέτρο λοιπόν, όπως το περιγράψατε, σταμάτημα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Άλλο. Τώρα, πάμε παρακάτω, έτσι δεν είναι εύκολο να κάνω προγραμματικές δηλώσεις από το αυτοκίνητο προφανώς, και οδηγώντας. Θα συνεχίσουμε. Μάλιστα, έχουμε έτσι και τόσο αναλυτικά. Έτσι κι αλλιώς αυτό που είπατε είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε να τα πούμε αναλυτικά και από κοντά. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε, ευχόμαστε καλή δύναμη. Να είστε καλά και εσείς.